Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Φίλιππο Πιτσάνικο. Η παρουσία σας σήμερα μας έδωσε άλλο αέρα στον αγώνα μας. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και τον Γιώργο Παπανδρέου που μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ στο πλάι. Θα ξεκινήσω διαφορετικά εγώ, θα συστηθώ πρώτα γιατί οι περισσότεροι δεν με γνωρίζετε, αλλά είμαι σίγουρη θα με μάθετε όλοι σας. Ακούστηκε σαν απειλή αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Απειλές από σένα αδύνατο. Αδύνατο. Είμαι η Καραούλη Αφροδίτη, είμαι 33 ετών, έχω σπουδάσει πληροφορική, τα τελευταία 2 χρόνια διατηρώ ένα εμπορικό κατάστημα. Ο πατέρας μου είναι ο Καραούλης Αθανάσιος. Θα σας παρακαλέσω να με επιτρέψετε να το ευχηθώ κιόλας. Μπαμπά, χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός. Συγχαιρόμαστε. Η μητέρα μου είναι η Μυσηλή Ελευθερία, κατάγεται από το Λέχοβο, όπου εκεί είναι και η μόνιμη κατοικία μας. Είμαι παντρεμένη και έχω 2 θαυμάσια παιδιά, το Σταύρο και την Ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια κι εγώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε όσα είπε και η Τάνια και ο κύριος Πετσάνικος. Το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 εκλήθη να διαχειριστεί μια τεράστια κρίση την οποία δεν δημιούργησε αυτός αλλά κάποιοι άλλοι. Τεράστια η ευθύνη του κύριου Καραμαλή. Ο κύριος Προβόπουλος έλεγε το 2009 ότι το έλλειμμα αγγίζει διψήφιο νούμερο, δηλαδή κοντά στο 10%. Τελικά από 3,5% το 2004 έγινε 15,5% το 2009. Όλοι γνώριζαν ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά, όμως την αλήθεια για το μέγεθος του οικονομικού τσουνάμι που λέω εγώ και του ελλείμματος την γνώριζαν ελάχιστοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Το δημόσιο χρέος τριπλασιάστηκε το 2009, δηλαδή από 130 δις, το 2004 έγινε 320 δις. Όσον αφορά το περιβόητο λεφτά υπάρχουν, ποτέ δεν υπόθηκε έτσι. Αφαιρέθηκε η μισή πρόταση. Το σωστό δηλαδή, όλη η φράση ήταν, λεφτά υπάρχουν, αν τα διεκδικήσεις, αν τα αναζητήσεις και αν οι πάντες φορολογηθούν σωστά. Αλλά το χρέωσαν και αυτό στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Η πυθία με την αλλαγή μόνο της θέσης του κόμματος, όταν λέω κόμματος εννοώ το σημείο στίξης. Άλλασε το νόημα του χρησμού. Έλεγε ήξης αφήξης, ου εμπολέμω θνήξης. Δηλαδή αν το ου ήταν πριν, αν το κόμμα ήταν πριν το ου, άλλαζε το νόημα. Αν πάλι ήταν μετά το ου, πάλι άλλαζε το νόημα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φανταστείτε τι έγινε δηλαδή όταν παρέλειψαν τη μισή πρόταση. Κατηγορήθηκε ότι δήθεν κατηγόρησε τον ελληνικό λαό ως διεφθαρμένο, ελεηνό ψέμα αυτό. Ο πρόεδρος μίλησε για μεγάλη διαφθορά, αλλά στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Θα σας διαβάσω κάτι που γράφτηκε πριν 2.500 χρόνια, αλλά είναι τόσο επίκαιρο. Ακούστε το σας παρακαλώ. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράστη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αφθάδεια ως δικαίωμα. Την παράνοια, την παρανομία ως ελευθερία. Την ανέδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Παραδείγματος χάρη δεν πληρώνω και τα λοιπά. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι μήπως τελικά η δημοκρατία μας ήδη καταστράφηκε. Μήπως τελικά έχουμε ήδη έλλειμμα δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου κάθε μέρα θα δικαιώνεται. Κάθε μέρα που περνάει. Ο μηχανισμός στήριξης, κατάλληλος τρόικα, είναι δικό του έργο και ευτυχώς. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν είχαμε υπαχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Για να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, και σε άλλες χώρες. Η χώρα μας θα είχε χρεοκοπήσει κακά τα ψέματα. Σήμερα η χώρα μας δεν είναι χρεοκοπημένη. Όλοι μας, όλος ο λαός, έχουμε ευθύνες για το δράμα της χώρας μας, βεβαίως επιμεριστικά θα έλεγα. Τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας όμως? Τι θα σημαίνει αυτό στην καθημερινότητά μας? Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Χρεοκοπία μιας χώρας έχουμε, είναι όταν μια χώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει τις οφειλές της στο εξωτερικό, δηλαδή τα δάνεια που πήρε ή τα ομόλογα που λήγουν ή φυσικά όταν διαγράφει μονομερώς κατά το ΣΥΡΙΖΑ τα χρέη της. Η καταστροφή, καταλαβαίνουμε, θα ήταν τεράστια. Αμέσως αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση το ΔΝΤ, που είναι η χειρότερη μορφή οικονομικής κατοχής. Καταλαβαίνουμε ότι θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας γυρίσουν στην Δραχμή ή σε κάποιο άλλο νόμισμα απόλυτα υποτιμημένο. Δηλαδή, οι καταστάσεις που ζούμε σήμερα και τις χαρακτηρίζουμε δύσκολες, θα φαντάζουν χαρά Θεού αν χρεοκοπήσει η χώρα μας. Η ανεργία στα ύψη, ουσιαστική φτώχεια δηλαδή, εισαγωγές από φάρμακα, καύσιμα, ανταλλακτικά αεροπλάνα, όλα στο μηδέν. Είμαστε και από τις χώρες που εισάγουμε 90 και εξάγουμε 10, ακόμα και αγροτικά προϊόντα. Η εγκληματικότητα ανεξέλεγκτη, η εθνική κυριαρχία σταθερά υπό αμφισβήτηση. Τέτοια περιμένουν οι καλοί μας φίλοι, οι Τούρκοι. Από δίπλα δηλαδή, Θεόφιλε, ακριβώς. Ο πρόεδρος, ο Γιώργος Παπανδρέου, αδικήθηκε από εχθρούς αλλά και φίλους. Η κραυγή αγωνίας του Γιώργου Παπανδρέου που εκλιπαρεί τα κόμματα λέγοντας «Ελάτε όλοι μαζί να σώσουμε τη χώρα» που δεν εισακούεται, άδικος σκοπός. Ο Πρωθυπουργός του 45% δηλώνει «Παρετούμε από Πρωθυπουργός, ελάτε να σώσουμε τη χώρα». Και πάλι τίποτα. Το Μάιο και Ιούνιο του 2012 ο λαός ψηφίζει ευρασμό ψυχής με αγανάκτηση τιμωρητικά προς το Πασό. Ο λαός όμως κάνει λάθος. Δεν κατάλαβε τι γινότανε. Δεν κατάλαβε πόσο πιο μεγάλο κακό θα παθαίναμε αν δεν είχε δράσει ο πρόεδρος όπως έδρασε. Χώρια που ποτέ και κανένας στέλεχος του Πασόκ μέχρι και σήμερα δεν βγήκε να υποστηρίξει τις επιλογές του πρόεδρου. Την υπαγωγή δηλαδή της χώρας στην Τρόικα. Λες και είχαμε άλλες επιλογές. Κανένας δεν μας είπε όμως τι θα έκανε αυτός αν βρισκόταν σε αυτή τη δεινή θέση. Απ' έξω πολλά τραγούδια λένε. Τα φόρτωσαν όλα στο Γιώργο τον Παπανδρέου, έγινε το εξελαστήριο θύμα της υπόθεσης. Κανένας δεν μιλάει όμως για την εξαετία του κυρίου Καραμαλή, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Γιατί άραγε? Φίλοι και φίλες, κατεβαίνω υποψήφια με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, με τον Γιώργο Παπανδρέου, το λέω με τόση υπερηφάνεια, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, αρχηγό, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι έσωσε τη χώρα από πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Και εμένα με πονάνε τα μέτρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ μα πολύ χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τη μάχη στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί πιστεύω ότι είναι και ικανός και τίμιος πολιτικός. Πολιτικός με διορατικότητα και κυρίως όραμα για τη χώρα και την κοινωνία. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξετε τόσο το κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το ψηφοδέλτιό μας και φυσικά εμένα. Σας ευχαριστώ όλους σας.